Ακολουθεί εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντων. Την εκπομπή στηρίζει το Nurofen Cold and Flu και η εταιρεία Life Pharma, μέλος του ομίλου MSJ. Κανείς στο γραφείο δεν έδινε σημασία στο φάνη, ώσπου μία μέρα αρρώστησε. Τότε όλοι άρχισαν να τον αναζητούν. Ευτυχώς όμως ο Φάνης παίρνει το Nurofen Cold and Flu, που ανακουφίζει από τα συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρήπης έως 8 ώρες. Έτσι ο Φάνης επέστρεψε δρυμύτερος. Γρήγορη ανακούφιση για 8 ώρες. Nurofen Cold and Flu, με τη δύναμη της Ιπουπροφένης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή, στην τηλεόραση του Capital. Στη σημερινή μας εκπομπή, φιλοξενούμενος ο γιατρός ο Δ. Δημήτρης Κωστή, επανορθωτικός ουρολόγος. Το θέμα μας είναι επανορθωτική ουρολογία. Να καλωσορίσουμε τον γιατρό μας. Καλώς ορίσατε, γιατρέ μου. Ευχαριστούμε, Νίκη μου. Γενικά, σαν ουρολογική κοινότητα, θέλουμε να ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είστε καλά. Και να ευχηθούμε. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Στην τηλεόραση του Capital και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σίγουρα από τις εκπομπές τις οποίες πρέπει να υπάρχουν και ο σκοπός είναι η ενημέρωση και εμείς γενικά σαν επιστημονική εταιρεία θέλουμε με την κάθε ευκαιρία που μας δίνεται να ενημερώνουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να μας πείτε λοιπόν τι είναι η ουρολογία και με τι ασχολείται, γιατρέ. Η ουρολογία. Μια αρκετά παρεξηγημένη ειδικότητα. Η ουρολογία είναι η ειδικότητα που ασχολείται με τις παθήσεις του ουροποιητικού αλλά και του αναπαραγωγικού συστήματος στον άντρα, καθώς και με τις παθήσεις του ουρολογικού συστήματος της γυναίκας. Με τη διάγνωση, με την θεραπεία, είτε αυτή είναι στα πλαίσια μιας συντηρητικής προσέγγισης, είτε μιας επεμβατικής προσέγγισης, και αυτό αφορά και τα δύο φύλλα, είτε τους άντρες ασθενείς, είτε τις γυναίκες ασθενείς. Λοιπόν, και ουρολογικές παθήσεις του νεφρού, να πούμε, γιατί έχω ακούσει και αυτό. Εμείς ασχολούμαστε σαν ειδικότητα με τις μετανεφρικές παθήσεις ή κυριότερα με τις ανατομικές παθήσεις του νεφρού, όπως είναι η γιόγκη του νεφρού, όπως είναι οι εκγενετής ανομαλίες ανατομικές, όπως είναι η στενώση της πιελουριτηρικής συμβολής, στενώση ουρητήρα, παλιδρομήσεις ούρων από την ουροδοχογκίστη προς τον νεφρό και με την λιθίαση που σαν χώρα, γεωγραφικά τουλάχιστον, έχουμε μεγάλον επιπολασμό αυτής της νόσου που ονομάζεται νεφρολιθίαση, οπότε κατέχουμε το αντικείμενο πάρα πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε και στη λιθίαση. Λιθίαση. Αρχαιοτάτη νόσος. Αρχαιοτάτη νόσος. Υπάρχουν υπάρχουν ιστορικά δεδομένα για προσπάθεια αντιμετώπισης της λιθίασης ακόμα από την καιρό της αρχαίας Αιγύπτου. Οπότε είναι μια νόσος η οποία ταλαιπωρούσε τον κόσμο για πάρα πολλά χρόνια. Η λιθογένεση είναι πάντα μια πολυπαραγοντική κατάσταση για την οποία οφείλονται διάφορες καταστάσεις όπως είναι η έλλειψη νερού, κάποιες κακές αν θέλεις διατροφικές συνήθειες. Υπάρχουν κάποια περιστατικά με οικογενή προδιάθεση προς... Στο DNA μας δηλαδή, ασχοληθούμε. Προς λιθογένεση. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία μιας πέτρας. Υπάρχουν άλλες ενδοκρινείς παθήσεις όπως είναι ο υπερπαραθυροειδισμός. Οι παραθυροειδείς αδένες είναι τέσσερις πολύ μικροί αδένες οι οποίες βρίσκονται γύρω από το θυροειδή και ρυθμίζουν τον μεταβολισμό ασβεστίου και φωσφόρου. Και οποιαδήποτε διαταραχή, συνήθως είναι τα αδενώματα ή στους νεφροπαθείς που παθαίνουν δευτερογενή υπερπαραθυροειδισμό, μπορεί να έχουμε μια δημιουργία πέτρας λόγω υπερπαραθυροειδισμού. Οπότε πάντα τις παραπάνω φορές η αιτία είναι πολυπαραγοντική. Όταν ο ασθενής κάνει μια τυπική εικόνα κλινικής συμπτωματολογίας λιθίασης που είναι ο τυπικός κολικός, έτσι. Όταν λέμε κολικός του νεφρού. Κολικός του νεφρού. Του νεφρού. Τότε υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης και μετά ένα ο ασθενής τηρά κάποια κριτήρια. Τότε υπόκειται στον λιθογενή έλεγχο. Και είναι και πολύ επώδυνο, έτσι. Είναι πολύ επώδυνο. Είναι από τους πιο δυνατούς πόνους που μπορεί να νιώσει ο ανθρώπινος οργανισμός.
Γι' αυτό και ανεξαιρέτως της κλινικής εικόνας, mm-hmm. ή ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του ασθενή, η πρώτη η έννοια ή το πρώτο στόχος της ιατρικής είναι η αντιμετώπιση του οξέως επεισοδίου, που είναι η αντιμετώπιση του πόνου βασικά, η αντιμετώπιση του κολικού. Όντως είναι ένας πολύ δυνατός πόνος. Οπότε αντιμετωπίζεται το περιστατικό και όπως έχω πει προηγουμένως, υπάρχουν κάποιες ομάδες πληθυσμού που πρέπει να υποβληθούν σε πλήρη λιθιαστικό έλεγχο. Υπάρχουν κάποιες εξειδικευμένες αναλύσεις ούρων και εξειδικευμένες αναλύσεις αίματος που προσπαθούμε να δούμε τον μεταβολικό παράγοντα που έχει προκαλέσει τη δημιουργία της πέτρας και ο σκοπός είναι να προφυλάξουμε τα νεφρά και τον οργανισμό από πιθανά μελλοντικά επεισόδια. Σαν τι εξετάσεις, γιατρέ μου? Υπάρχει συλλογή ούρων 24ωρου, mm. Μέσα στην οποία ψάχνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα και τα ίδια μεταβολικά στοιχεία τα ψάχνουμε παραλία στο οργανισμό, όπως είναι το ασβέστιο, το ουρικών οξύ, διαταραχές ηλεκτρολιτών, υπερπαραθυροειδισμός, κάνουμε μέτρηση της παραθυροειδούς ορμόνης και αναλόγως ποια διαταραχή θα βρούμε, τι αντιμετωπίζουμε αναλόγως. Και ποιες είναι η επέμβαση, να πάμε στην επέμβαση των λύθων αυτών. Εάν ο ασθενής μας είναι. Μπορεί να γίνει με ρομποτικές και τέτοια. Εάν ο ασθενής μας είναι ασυμπτωματικός, δηλαδή έχουμε επιτύχει το πρώτο στόχο που είναι αντιμετώπιση του οξέως επεισοδίου, που είναι ο πόνος, mm-hmm. μετά το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον ασθενή μας εξαρτάται από τα εξής κλινικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα είναι το μέγεθος και η θέση της πέτρας. Πλέον με τα δεδομένα, τα φαρμακευτικά που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, mm-hmm. πέτρες μέχρι και 8 χιλιοστά μπορούμε να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή μας να την αποβάλει αυτόματα. Να τις ρίξεις. Ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι. Υπάρχουν διάφορα παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη. Δηλαδή, μιλάτε για να τις ουρήσει, ας πούμε. Να αποβληθούν. Να αποβληθούν δια του ουροπαιδικού συστήματος. Από εκεί και πέρα, αν είναι λίθοι ουρικού οξέως οι οποίες δημιουργούνται σε όξινο περιβάλλον με αλκαλοποίηση των ουρών, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε, να προκαλέσουμε διάλυση της πέτρας κτλ. Και όλα τα συντηρητικά πρωτόκολλα, mm-hmm. θέλεις αυτόματης προσπάθειας αυτόματης αποβολής του λίθου. Εάν ο ασθενής μας είναι ασυμπτωματικός, δηλαδή τα δύο συμπτώματα που μας ενδιαφέρουν είναι μετά που θα μπει ο ασθενής σε φαρμακευτική ναυγή να μην έχει πόνο. Αυτή είναι η γενιά μας. Διότι ο πόνος, όπως έχουμε πει, είναι πολύ δυνατός. Και δεύτερον, να μην κάνει πυρετό. Εάν ο ασθενής μας είτε μετά που θα μπει σε φαρμακευτική ναυγή συνεχίζει να έχει πόνο που τον οδηγά συνέχεια σε τιμή προβοηθειών για ενδομική ενδοφλέβεια αναλγητική ένεση, τότε σημαίνει ότι δεν έχει επιτύχει το σχέδιο όπως το θέλουμε. Ή αν ο ασθενής μας κάνει πυρετό. Εάν κάνει ο ασθενής μας πυρετό και διαπιστωθεί ότι είναι λόγω της πέτρας, σημαίνει αυτή η κατάσταση έχει επιμονηθεί. Έχει προσθεθεί κάποια βακτηριακή φλεγμονή και πρέπει ο ασθενής μας να αντιμετωπιστεί αμέσως. Ενώ ο ασθενής μας είναι ασυμπτωματικός, πέτρες μέχρι και 8 χιλιοστά, οπουδήποτε και να βρίσκονται, μπορούμε να προσπαθήσουμε για 3 εβδομάδες να πάμε συντηρητικά. Άρα εσείς τα εντοπίζετε αν είναι μικρό ή μεγάλο? Ναι, ναι. Εντομίζουμε με τις απεικονιστικές εξετάσεις. Παλαιότερα κάναμε απλές ακτινογραφίες ή ενδοφλέβια μπυελογραφία, οι οποίες έχει διαπιστωθεί ότι έχουν πάρα πολλούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, λίθη ουρικού οξέως είναι ακτινοδιαβατή. Επιτρέπουν στην ακτινοβολία να περνά από μέσα τους, άρα δεν εντοπίζεται στην απλή ακτινογραφία. Το ίδιο και στην ενδοφλέβια μπυελογραφία με τη χορήγηση σκιαγραφικού υγρού. μόνο σε κάποιες περιπτώσεις παλαιότερα, πριν μια δεκαετία, με τη χρήση της ενδοφλέβιας πυελογραφίας, μπορούσαμε να μην δούμε την πέτρα, αλλά να πάρουμε έμμεσα στοιχεία για την ύπαρξη της πέτρας, όπως σιγή νεφρού, mm-hmm. για να μην δουλεύει ο νεφρός, για να δούμε ότι κάπου υπάρχει μπλοκ. Δεν περνάει δηλαδή το φάρμακο όταν χορηγείται ενδοφλέβια για να περάσει από τα νεφρά. Πλέον, τουλάχιστον με τις κατευθυντές γραμμές της τελευταίας τετραετίας, κάνουμε αξονική μπυελογραφία. Η αξονική μπυελογραφία μας δίνει πληροφορίες για οποιοδήποτε μεγέθους πέτρας και οποιασδήποτε σύστασης από 2 χιλιοστά και πάνω. Μάλιστα. Άρα έχουμε με μία εξέταση διάγνωση και μπορούμε με τη βοήθεια μιας εξέτασης να καθορίσουμε και το πρωτόκολλο πώς θα αντιμετωπίσουμε το ασθενή μας. Πεςτε μου, μπορεί να ξαναδημιουργηθούν οι πέτρες αυτές? Οι πέτρες βέβαια μπορούν να ξαναδημιουργηθούν. Όπως έχουμε πει, υπάρχουν κάποιες ομάδες πληθυσμού τις οποίες πρέπει να υποβληθούν σε λιθογενή έλεγχο, όπως είναι το ΜΑΚΑΤΟΣ 40, όπως είναι άτομα οποιασδήποτε ηλικίας που κάνει πάνω από 2 επεισόδια το χρόνο, ναι. όπως υπάρχουν άτομα τα οποία παίρνουν κάποια συγκεκριμένα φάρμακα ή έχουν διαγνωστεί με κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας που μπορεί να προκαλέσει λιθίαση, ή άτομα με οικογενής ιστορικό. Δηλαδή να έχει τουλάχιστον 2 συγγενείς πρώτου βαθμού που έχουν ιστορικό λιθίαση στην οικογένεια. Τα μαζεύουμε και αυτά από την οικογένεια, έτσι δεν είναι? Οπότε, επειδή με είχατε ρωτήσει για τα χειρουργία της πέτρας. Ναι. Οπότε, εάν για 3 εβδομάδες ο ασθενής μας αποτύχει να αποβάλει την πέτρα, τότε
προχωρούμε στο δεύτερη γραμμή θεραπείας, ναι, που πλέον υπάρχουν. Ο σκοπός είναι να γίνει μια λιθοθρεψία. Η διάσπαση της πέτρας εντός του οργανισμού. Δηλαδή, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μέθοδο της εξωσωματικής λιθοθρεψίας, mm-hmm, που υπάρχει ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο παράγει κρουστικά κύματα εκτός του οργανισμού και mm-hmm, με τη βοήθεια μιας συσκευής κατευθύνει τα κρουστικά κύματα στην επιφάνεια του σώματος και το κρουστικό κύμα καταλήγει στην πρώτη σκληρή επιφάνεια που βρίσκει μπροστά του, που είναι η πέτρα βασικά. Αυτό γίνεται χωρίς τη χρήση γενικής αναισθησίας, μια αρκετά υποφερτή μη επεμβατική διαδικασία, με αρκετούς περιορισμούς όμως. Η δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποιούμε, που είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται στα περισσότερα περιστατικά, είναι η ενδοσκοπική λέιζερ λιθοθρεψία. Mm-hmm. Με τη βοήθεια μιας πολύ λεπτής κάμερας, τη λεγόμενη ουρητηροσκοπίου, μπορούμε να μπούμε σε οποιοδήποτε σημείο δια της ουρήθρας, μέχρι και τον νεφρό, μέχρι και σε ελάσσον κάλικα και να σπάσουμε πέτρα με τη χρήση του λέιζερ. Και για πιο μεγάλα περιστατικά, ή δύσκολα περιστατικά ή με αρκετά μεγάλες πέτρες, γίνεται η διαδερμική. Με πρόσβαση από το πλάγιο του σώματός μας, δημιουργούμε μια μικρή νοπή, μέσα από την οποία μπαίνει η κάμερα και με τα ίδια μέσα σπάσουμε την πέτρα. Σκοπός είναι μετά από οποιαδήποτε ιατρική πράξη, ναι, ο ασθενής μας να είναι ελεύθερος λίθου. Άρα είναι στα νεφρά που μπορεί να συμβεί αυτό. Οπουδήποτε, είτε στα νεφρά είτε στον ουρητήρα. Εδώ, ας πούμε, μόνο εδώ. Ναι. Και πόσες μέρες κάνει ο ασθενής στο νοσοκομείο, αν θα χρειαστεί νοσηλεία, νοσηλεύεται για ένα βράδυ μόνο. Μόνο ένα βράδυ. Ενώ κάποτε γιατρέ μου, θυμάμαι, ήταν εβδομάδα. Και ήταν πολύ οδύνηρο. Και εβδομάδες και μήναν. Ναι. Εβδομάδες ολόκληρο, ναι, πραγματικά. Έχω προλάβει, τώρα, ναι, αν και δεν είμαι μεγάλο σε ηλικία, έχω προλάβει νεφροτομές. Δηλαδή σε πολλαπλή λιθίαση, έτσι, με ανοιχτή πρόσβαση, να κάνουμε πολλαπλές τομές στο νεφρό για να αφαιρέσουμε μεγάλο αριθμό πέτρα. Πράγματι, ήταν πολύ οδυνηρό. Τραυματικές, ναι, 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 επεμβάσεις με πάρα πολλά ψηλών ποσοστών επιπλοκών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, να πάμε και στις λοιμώξεις ουροποιητικού, τις κυστίτιδες, όλα αυτά. Αρχίζει η εποχή τους τώρα. Αρχίζει η εποχή τους. Και κυστίτιδες έχουμε πάρα πολλές εμείς οι γυναίκες. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν νομίζω να φτάνει σε μια ηλικία και να μην έχει μια κυστίτιδα. Πάντοτε υπάρχουν κυστίτιδες. Και από μικρές ηλικίες. Βλέπω και μικρές κοπελίτσες. Λόγω ανατομίας και φυσιολογίας, ναι, του γυναικείου οργανισμού, οποιαδήποτε γυναίκα μετά την εφηβική ηλικία, ναι, δικαιούται να κάνει 1 με 2 επεισόδια το χρόνο. Αυτά θεωρούνται μεμονωμένα επεισόδια και αντιμετωπίζονται με απλή χορήγηση ενός σχήματος αντιβιωτικού, του κατάλληλου αντιβιωτικού, ναι, μετά, ναι, από αντιβιόγραμμα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γιατί θα πούμε μετά γιατί είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, γυναίκες οι οποίες κάνουν περισσότερα από 2 με 3 επεισόδια το χρόνο, τότε κατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. Οι δύο πολύ βασικές κατηγορίες είναι είτε η κατηγορία της επαναμόλυνσης, είτε η κατηγορία της υποτροπής. Mm-hmm. Η επαναμόλυνση είναι όταν γίνει το επεισόδιο σε διάστημα πιο λίγων από 2 μήνες με το ίδιο μικρόβιο. Η υποτροπή είναι όταν ξεπερνά τους 2 μήνες και πολλές φορές έχουμε διαφορετικά μικρόβια. Γιατί λέτε, γιατρέ, είναι εποχιακό τώρα αυτό? Είναι εποχή. Μέχρι να συνηθίσουμε στο νερό. Και τι, σοβαρά. Σαν λαός δεν το έχουμε να. Ναι, όχι, λέτε εποχιακή. Μήπως τώρα την άνοιξη, να πούμε. Κοιτάξτε, σίγουρα το άνοιξη προς καλοκαίρι γίνεται περισσότερη χρήση κοινόχρηστων χώρων από περισσότερον κόσμο, ας πούμε. Έτσι. Είναι σαν μόλυνση δηλαδή. Είναι μόλυνση από διάφορους. Είναι μικροβιακή, ναι, φλεγμονή, ναι, του ουροδόχου κύστεως η κυστίτιδα. Όμως, αν προσέξεις και αυτό, μπορεί και να προσέξεις και πάλι να έχεις την κυστίτιδα, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν κάποιες. Από πού προέρχονται αυτές? Υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες είναι επιρρεπείς, ναι, σε συχνές κυστίτιδες ανατρέχον έτος. Για την κάθε ηλικιακή ομάδα, mm-hmm, οι αιτίες είναι διάφορες. Για άλλους λόγους, μια γυναίκα μεταμηνοπαυσιακής ηλικίας παθαίνει συχνές κυστίτιδες. Για άλλους λόγους, μια γυναίκα στην πρώην μηνοπαυσιακή ηλικία. Και για άλλους λόγους, μια γυναίκα, ναι, πιο νεαρή, με θεωρητικά έναν καλό νοσοποιητικό σύστημα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχει διαπιστωθεί τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια είναι ότι έχει παρατηρηθεί μια τεράστια αύξηση των ποσοστών των γυναικών που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία είτε των υποτροπών είτε των επαναμολύσεων. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται λόγω της αλόγης της χρήσης των αντιβιωτικών. Έχουν γίνει διάφορες, μάλιστα, και διεθνείς και πανευρωπαϊκές
προσπάθειες να πάψει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Η χορήγηση, ας πούμε, από τηλέφωνο, γιατρέ, έχω το τάδε νόχλημα, νοικιστήρια, τι να πάρω, ή μια γυναίκα η οποία έχει πάθει ένα επεισόδιο παγιά και ακούει από κοπέλες του είτε του στενικού γενιακού ή συγγενικού κοινωνικού συνόλου ότι η τάδε παθαίνει συνέχεια, και έχει αντιβίωση σπίτι. Τότε όλες οι γυναίκες πας στο φαρμακείο και παίρνουν ένα κουτάκι αντιβίωση, και αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος, να σας εξηγήσω γιατί. Διότι υπάρχουν τρία πολύ σημαντικά κλινικά σενάρια τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και το βλέπουμε στην καθημερινή μας πράξη. Υπάρχει συμπτωματολογία. Συχνοουρία, να πηγαίνει συχνά τουαλέτα, να έχει αίμα καμιά φορά, βάρος, αίσθημα βάρους, κάψιμο, πόνος κτλ. Αυτή είναι η συμπτωματολογία διαταραχής της ούρησης. Εάν αυτό το άτομο πάει στο χημείο κανονικά και δώσει ένα δείγμα νούρο και επιβεβαιωθεί ότι η συμπτωματολογία της οφείλεται σε μικροβιακή φλεγμονή της ροδόχου κύστεως, αυτή είναι η ουρολίμωξη. Αυτή είναι η κυστίτιδα. Τότε αυτή η κυστίτιδα θα αντιμετωπιστεί βάσει του αντιβιογράμματος, χορηγώντας το κατάλληλο αντιβιωτικό για την κατάλληλη περίοδο βάσει του βαθμού φλεγμονής που θα φανεί στην ανάλυση νούρο. Κάνοντας αυτή τη δουλειά, τότε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών δεν θα υποπέσουν στην κατηγορία είτε των υποτροπών είτε των επαναμολύσεων. Δεύτερο σενάριο. Υπάρχει ίδια συμπτωματολογία, καμιά φορά και χειρότερη συμπτωματολογία. Πάει η γυναίκα στο χημείο, δίνει ούρα και τώρα είναι πεντακάθαρα. Αυτό το δεύτερο σενάριο είναι διαταραχή της ούρησης ή συμπτωματολογία διαταραχής της ούρησης μη μικροβιακής αιτιολογίας. Εκείνη η γυναίκα θέλει ξεχωριστή διαγνωστική προσέγγιση και ξεχωριστή θεραπεία. Εάν αυτή η γυναίκα όμως που έχει αυτά τα συμπτώματα και δεν είναι μικροβιακής αιτιολογίας, πάρει αλόγιστα αντιβίωση την οποία έχει σπίτι, την οποία έχει πάρει παγιά, ή να της πει φίλη, ή κουμέρα, ή γειτόνισσα κτλ., ή καμιά φορά και ο ίδιος ο φαρμακοποιός. Δηλαδή πάει η γυναίκα στο φαρμακείο, λέει συγγνώμη, καλημέρα σας, έχω αυτά τα συμπτώματα, είναι ρολίμωξη, πάρε αυτό. Αυτό είναι λάθος. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Το αντιβιωτικό είναι ένα φάρμακο το οποίο απαιτεί ιατρική συνταγή. Γι' αυτό το μήνυμα θέλω να το δώσουμε. Έτσι. Υπάρχει και το τρίτο κλινικό σενάριο. Είναι μια γυναίκα, μια χαρά, νιώθει καλά, δεν έχει κανένα σύμπτωμα καθόλου και πάει να κάνει τις αιτήσεις, τις εξετάσεις. Τη λέει ο χημικός, έχεις ρολίμωξη. Του λέει δεν έχω, είμαι καλά. Όχι, έχεις. Να το γράφεις στο χαρτί. Εκείνο είναι τελείως ξεχωριστό κλινικό σενάριο και αυτό θέλει τη δική του κλινική προσέγγιση και τη δική του κλινική αντιμετώπιση. Οι ασυμπτωματικές μικροβιουρίες μέχρι και σήμερα δεν έχει καταλήξει ιατρική εάν αξίζει τον κόπο να τις θεραπεύσεις και αν θα καταφέρει να τις θεραπεύσεις. Δηλαδή η ασυμπτωματική επιμόλυνση ή ύπαρξη μικροβίου στο ρυπητικό σύστημα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και παθολογικά. Έχουμε στο μυαλό μας σίγουρα άτομα τα οποία είναι υψηλού κινδύνου, όπως άτομα τα οποία είναι κλινήριοι, με διάφορα νευρολογικά προβλήματα, διαβητικοί κτλ. Αλλά αυτούς τους ασθενείς τους έχουμε υπό παρακολούθηση. Καμιά φορά, τις παραπάνω φορές μάλλον, δεν τους χορηγούμε αντιβίωση, μόνο εάν γίνουν συμπτωματικοί. Άρα μόνο σε ουρολόγο μπορεί να πάμε για να κάνει τη διάγνωση και όχι σε οποιονδήποτε φαρμακοποιό, διότι δεν ξέρει, ας πούμε. Θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές της ιατρικής που τις γνωρίζουμε όλοι μας. Αυτό δεν αποτελεί κάποια εξειδικευμένη ουρολογική προσέγγιση, είναι μια από τις βασικές αρχές της ιατρικής, η ορθολογιστική χρήση των αντιβιωτικών. Γιατρέ μου, να περάσουμε σε ένα έτσι μικρό διαλυματάκι. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σε λίγο. Μαζί και πάλι στην Υγεία και Ζωή με τον Δημήτρη Κωστή, επανορθωτικό ουρολόγο. Γιατρέ μου, έχουμε μείνει σε διάφορα. Αλλά θα πάμε, να σας πω πού. Θα πάμε στις παθήσεις ουροδόχου κύστιος και καρκίνου. Είναι λίγο έτσι, όχι φοβητσιάρικο να πούμε, αλλά εντάξει, να μην φοβούνται, διότι υπάρχουν τόσα πολλά φάρμακα πλέον. Η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ που πραγματικά δεν πρέπει κανείς να φοβάται.
Συμφωνώ σε έναν βαθμό. Έτσι. Ναι, ναι. Ο καρκίνος της ουροδοχοκίστος όμως είναι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Mm-hmm. Είναι μια κατηγορία πάθησης που ανοίγει στην κατηγορία της ογκολογίας από μόνη της. Mm-hmm. Ο λόγος, αρχίζοντας από τα πολύ απλά τα συμπτώματα, δυστυχώς είναι μια πάθηση που μπορεί να μην σου δώσει συμπτώματα ποτέ. Το μόνο σύμπτωμα το οποίο μπορεί να σου δώσει είναι η ανώδυνος μακροσκοπική αιματουρία. Δηλαδή να πάει ένας ασθενής στην τουαλέτα να αποβάλει ούρα και να είναι κόκκινα χωρίς να έχει οποιοδήποτε σύμπτωμα. Να έχει το αίμα. Να έχει αίμα. Να υπάρχει αίμα στα ούρα. Ανώδυνος, επαναλαμβάνω, μακροσκοπική, να τη βλέπουμε με το μάτι, αιματουρία. Ένας ασθενής κατά διάρκεια της ζωής του, έστω και ένα επεισόδιο, μία φορά μόνο να πάει στην τουαλέτα και να δει κάτι τέτοιο. Αυτό να πετά είναι από τις διαγνώσεις που απαιτούν αποκλεισμό. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες παθήσεις, χωρίς να θέλω να τρομοκρατήσω τους τηλεθεατές, που μπορεί να προκαλέσουν την ύπαρξη νέματος στα ούρα, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τις μετανεφρικές παθήσεις, ο καρκίνος, όχι της ουροδοχοκίστεως, ο καρκίνος του ουροθυλίου γενικά. Διότι παγιά θεωρείται ότι ήταν πάθηση της ουροδοχοκίστεως, μέχρι που διαπιστώθηκε ότι το εσωτερικό του ουροπιτικού συστήματος είναι ντυμένο με μια μεμβράνη που ονομάζεται ουροθύλιο. Άρα, ένας ασθενής με αναπτύξει καρκίνων ή πάθηση του ουροθυλίου και όχι μόνο της ουροδοχοκίστεως. Άρα, μπορεί να είναι και πολυαισθητιακή νόσος. Είναι γι' αυτό το οποίο θέλω να πω στους τηλεθεατές. Πολλές φορές έρχονται ασθενείς με αυτό το σύμπτωμα. Μακροσκοπική ανώδυνο αιματουρία. Τους εξηγούμε ποιες είναι οι πιθανές αιτίες και γιατί θέλουμε να καταλήξουμε στο πόσο σημαντικές είναι η διαγνωστική προσέγγιση, όχι μόνο τι εξετάσεις έχουμε να επιλέξει για τον ασθενή μας, ότι και η σειρά των εξετάσεων είναι πολύ σημαντική. Απαιτείται διερεύνηση και του ανώτερου ουροπιτικού και του κατώτερου ουροπιτικού. Το ανώτερο ουροπιτικό αποτελείται από τα νεφρά και τους ουρητήρες, τα σωληνάκια που φρύνουν τα ούρα από τα νεφρά στην ουροδόχο κίστη, και το κατώτερο ουροπιτικό είναι η ουροδόχος κίστη, η ουρήθρα στις γυναίκες, στους άντρες είναι ο προστάτης και η ουρήθρα. Για αποκλεισμό αυτής της πάθησης πρέπει να γίνεται συλλογή ούρων τριών διαδοχικών δειγμάτων τρεις συνεχόμενες ημέρες για μια πολύ εξειδικευμένη εξέταση που ονομάζεται κυταρολογική εξέταση ούρα και θα στείλουμε σε κάποια ειδικά χημεία, στους ιστοπαθολόγους, οι οποίοι θα μας πούν εάν σε αυτόν το δείγμα που μας έχει στείλει ο γιατρός ή ο ασθενής έχει καρκινικά κύτταρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερη εξέταση που πρέπει να ακολουθεί είναι η απεικονιστική. Και πάλι κάνουμε την λεγόμενη αξονική πυελογραφία. Μάλιστα. Αυτή την εξέταση που κάνουμε για τις πέτρες. Α, το ίδια. Βέβαια, διότι έχει αποδειχτεί ότι είναι η εξέταση επιλογής για ανατομικές παθήσεις του ουροπιτικού συστήματος. Σου αποκλεί ή σου επιβεβαιώνει την ύπαρξη τουλάχιστον του μεγαλύτερου ποσοστού των παθήσεων. Αφού γίνει η εξέταση αυτή, τότε προχωρούμε υποχρεωτικά ανεξαιρέτως ποια θα είναι τα αποτέλεσματα και της πρώτης ή και της δεύτερης εξετάσης. Στο τελευταίο κομμάτι του διαγνωστικού πρωτοκόλλου, που είναι η κυστεοσκόπηση. Είναι ο ενδοσκοπικός έλεγχος πλέον του κατώτερου ουροπιτικού. Και αυτό πρέπει να γίνεται και σε άντρες και σε γυναίκες. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εξέτασης. Δυστυχώς, πολλοί ασθενείς, λόγω του κόστους βασικά των εξετάσεων, εγκαταλείπουν μέχρι και τη σειρά του, μέχρι και την αξονική. Έχει δώσει ήδη λεφτά, τα οποία εντάξει δεν είναι πολλά, για τις σκυταρολογικές εξετάσεις, έχει δώσει λεφτά για την απεικονιστική και σίγουρα χρειάζεται να δώσει και άλλα λεφτά για τον ενδοσκοπικό έλεγχο της ουροδοχοκίστεως. Κυταρολογική, πότε είναι θετική. Το αρνητικό της δεν το λαμβάνει σημασία. Αυτή είναι η βασική αρχή όλης της κυταρομετρίας. Όπως για παράδειγμα οι φίλοι ενδοκρινολόγοι που κάνουν το θυροειδή. Μπορεί να έχει απεικονιστικό εύρημα, να έχει ψηλαφιντικό εύρημα, αν κάνει FNA, αν κάνει έλεγχο με τη λεπτή βελόνα και έχει αρνητικό αποτέλεσμα, δεν θα το λάβει σοβαρά υπόψη. Όπως και εμείς. Γιατί γίνεται θετική αυτή η εξέταση είτε σε πολύ επιθετικούς καρκίνους, είτε σε επίπεδους, τους λεγόμενους καρκίνους in situ. Άρα, εάν σου βγει αρνητική για ύπαρξη κακοηθών κυττάρων, δεν σημαίνει κατά ανάγκη το ασθενή σου δεν έχει νόσο. Μετά, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει να κάνει την αξονική πυελογραφία. Ποτέ δεν κάνει την κυστοσκόπηση πριν την αξονική πυελογραφία και το τονίζω είναι λάθος να γίνεται. Η ιεραρχία των εξετάσεων είναι πολύ σημαντική. Μάλιστα. Γιατί μπορεί να στην αξονική να σου δείξει ότι έχει έλλειμμα πλήρωσης πιο ψηλά από το σημείο που υποψιάζεσαι. Αν έχει προηγηθεί εξέταση, κυστεοσκόπηση, και μετά πάρει το αποτέλεσμα του αξονικού, θα δει ότι πρέπει να ξαναπάρει το ασθενή στο χειρουργείο,
Πάλι ξανακάνει κυστεροσκόπηση για να πα σε ένα σημείο πιο ψηλά, στο νουριντήριο στην Αφρική Μπιέλο, εκεί που εισέδειξε ο αξονικό, για πάρει και μετά και για βιοψία. Άρα, αφού έχει την ευκαιρία να πάρει τον ασθενή σου στο χειρουργείο μια φορά, πρέπει, είναι γι' αυτό που έχει καθοριστεί και η αυστηρή σειρά, η διαδοχή των εξετάσεων, κυτταρολογική, αξονική και μετά κυστεροσκόπηση. Μετά, αφού μπει η διάγνωση, σύμφωνα με τον αριθμό του πολύποδα, δηλαδή έχει μια πολυποειδή μορφή αυτό ο πολύποδα. Σύμφωνα με το μέγεθος και των αριθμών, αλλά και όταν αφαιρεθεί ο ιστοπαθολόγος θα μας πει το βαθμό κακοηθείας, το πόσο είναι επιθετικός είναι, και το βαθμό διηθητικότητας, πόσο βαθιά έχει προχωρήσει στο όργανο το οποίο έχει εμφανιστεί. Αυτό θα καθορίσει και το μετέπειτα πρωτοκόλλο. Γιατί αργήσαμε να πάμε στο γιατρό. Είπαμε, δεν φταίει πάντα ο ασθενής, γιατί εάν θα σου δώσει σύμπτωμα, θα σου κάνει μόνο μακροσκοπική αιματολογία. Αλλά και να μην σου δώσει σύμπτωμα, γιατρέ. Υπάρχει μια ηλικία η οποία πρέπει να γίνεται η εξέταση, έτσι δεν είναι? Εντάξει, σίγουρα αυτό υπάρχει. Η πρόληψη. Αν πάρουμε όμως σαν δεδομένο ότι έχει μεγαλύτερη συχνότητα επίπτωση νόσου ο καρκίνος θηροειδικού οστός στις γυναίκες. Έτσι. Ναι, εμείς θέλουμε τους άντρες που να τα 50. Ναι. Αλλά και εμείς όταν έχουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει. Πρωτού έχουμε κάτι τέτοιο. Πρωτού έχουμε, ας πούμε, πρωτού μας δώσει ένα σύμπτωμα. Κάτι, ας πούμε, θα πρέπει να κάνουμε μια εξέταση, έτσι δεν είναι? Yeah, παρόλο που δεν υπάρχει κανόνας του πληθυσμιακού, του γυναικείου πληθυσμιακού screening, monitoring που λέμε για ύπαρξη συμπαθήσεων, βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια ότι πάρα πολλές γυναίκες έρχονται για απλόν έλεγχο. Μπράβο, και πολύ καλό αυτό. Άμα ψάξουμε στην μικρή κοινωνία που ζούμε, σίγουρα κάποιο δικό μας άνθρωπος έχει νοσήσει από κάποια μορφή καρκίνου. Γι' αυτό έχει ευαισθητοποιήσει τον κόσμο. Και πάρα πολλοί κόσμοι. Και έρχεται χωρίς να. Ακόμα και γυναίκες. Έρχονται στον ουρολόγο. Πολύ καλά. Για ένα απλό προληπτικό έλεγχο. Πολύ ωραία. Κλείστε μου ραντεβού. Θα είμαι κοντά σας. Λοιπόν, πάμε και στις ακράτειες. Ακράτεια. Έχουμε και γυναίκες και άντρες. Συνήθως όμως είναι οι γυναίκες που έχουν την ακράτεια. Συνήθως είναι οι γυναίκες που έχουν την ακράτεια. Κάποτε πηγαίνα στην Αμερική, θυμάμαι, για να γίνει μια θεραπεία. Τώρα εσείς πολύ εύκολα τα φτιάχνετε με αυτά, έτσι. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι αυτό το οποίο. Είναι το επίμαχο και το επίκαιρο κομμάτι τώρα και με τις συζητήσεις με το ΙΕΣΥ και τα λοιπά. Νίκη μου, πλέον πολύ σπάνια χρειάζεται κάποιος ασθενής να φύγει από την Κύπρο για να πάει να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ορολογικό πρόβλημα. Ακριβώς. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτόν υπήρχε, υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. Γιατί είμαστε μικρός πληθυσμός. Άρα κάποιες παθήσεις εξαιρετικά σπάνιες, σίγουρα δεν έχουμε την τριβή με αριθμό περιστατικών που έχουμε την αναλόγια εμπειρία. Mm-hmm. Αυτό εμείς ήδη θα το πούμε του κόσμου. Ότι ξέρετε, έχετε αυτό το πρόβλημα. Βάσει της μειωμένης εμπειρίας της δικής μας, καλύτερα να πάτε σε αυτό το κέντρο, σε αυτήν τη χώρα που έχουν αντιμετωπίσει περισσότερα περιστατικά από εμάς. Όμως, ένα ποσοστό γύρω στο 97% πλέον των παθήσεων των ορολογικών. Όλα αντιμετωπίζονται στην Κύπρο. Από θέμα ανακράτεια, τα πάντα. Είστε τόσοι πολλοί επιστήμονες, γιατρέ μου, που δεν χρειάζεται να πάτε στο εξωτερικό πλέον. Πραγματικά. Δεν είναι μόνο ο αριθμός, αλλά είναι και η συνεργασία. Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει σαν ορολογία είναι ότι με την εμπειρία των παλαιότερων συναδέλφων, σίγουρα και με τη βοήθειά τους και με τη στήριξή τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έχουν δημιουργηθεί κάποια, όχι κέντρα, αλλά κάποιοι συνάδελφοι αναφοράς. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι κάποιοι συνάδελφοι είναι καλύτεροι στην ακράτεια από τους υπόλοιπους μας. Άρα και εμείς ήδη θέλοντας το βέλτιστο για τον ασθενή μας, έθινε να γίνει καμία ακράτεια. Σου πω, κοίταξε, δεν το κάνω εγώ. Έχεις αυτόν τον τέτοιο της ακράτειας, θα σου πω τη διάγνωση. Αλλά ο καλύτερος για να σε βοηθήσει είναι ο τότε συνάδελφος, στη Λεμεσό, στη Λεωνάγα, στη Λευκοσία κτλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, τώρα, όσον αφορά τα είδη της ακράτειας, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο ακρογωνιαίος λίθος να διαγνώσεις και να αντιμετωπίσεις μια γυναίκα με ακράτεια και να της προσφέρεις μια καλυτερεύση της ποιότητας ζωής της, δηλαδή περισσότερο κοινωνικού προβλήματος παρά ιατρικού πρόκειται, είναι να βάλεις σωστή διάγνωση. Είναι να δεις τι είδος ακράτειας έχει η γυναίκα. Και εκεί που υποψιάζεσαι ότι έχει μεικτού τύπου ακράτεια, πρέπει να έχεις την ικανότητα και τη δυνατότητα να δεις ποιον είδος ακράτειας είναι το επικρατέστερο. Γιατί αν προσπαθήσεις να προσφέρεις, να διορθώσεις το είδος της ακράτειας, το οποίο εσύ γνωρίζεις καλύτερα, αλλά ξέρεις ότι το άλλο είδος θα επιδεινωθεί. Καμιά φορά η προσπάθεια να διορθώσω ενός μεικτού τύπου ακράτεια, κάνοντας ένα χειρουργείο ή χορηγώντας φάρμακα, τότε θα επιδεινώσω το άλλο είδος ακράτειας. Άρα ο ασθενής μας θα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν έρθει κοντά μας. Και αυτό δεν είναι σωστό. Έτσι. Τα βασικά είδη ακράτειας
ακράτεια προσπαθίας. Αυτό που έχουν οι περισσότερες γυναίκες. Διότι με την προσπάθεια να κάνω κάτι, που βασικά τίνεται αυξάνεται η ενδοκυλιακή πίεση, επειδή έχει χαλαρώσει το πυελικό έδαφος, έχει μετατοπιστεί η θέση της ροδόχου κύστος, η γυναίκα χάνει ούρα. Τούτον είναι και η ηλικία, έτσι δεν είναι? Είναι και εδώ πολύ παραγωγικό. Ναι. Ηλικία, υπέρβαρες γυναίκες, χρόνια διασκυλιότητα, χρόνιο κάπνισμα, χρόνιος βήχας, διαβητικές γυναίκες, πολύτοκες γυναίκες, γυναίκες με λίγους τοκετούς αλλά μεγάλα έμβρια. Είναι διάφοροι οι λόγοι, διάφοροι παράγοντες. Ναι. Όταν υπάρχει αμυγής ακράτεια προσπαθίας, δηλαδή απώλεια ούρων στην προσπάθεια του ατόμου να κάνει κάτι, είναι το είδος της ακράτειας που διορθώνεται με χειρουργική επέμβαση. Δηλαδή αυτές οι γυναίκες διορθώνονται με χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση, γιατρέ μου, είναι αυτή η ταινία που έχω ακούσει? Υπάρχουν διάφορα. Υπάρχει η ταινία ελεύθερη στάση, λεγόμενη, το TVT. Υπάρχει το TOT, τοποθέτηση ταινίας δια των θηροειδών τριμμάτων. Υπάρχει η τοποθέτηση πλέγματος, ώστε ο σκοπός του τοποθέτηση του πλέγματος είναι να φέρει τα εντοπιελαιακά όργανα πίσω στην παλαιά ανατομική του θέση, ώστε διορθώνοντας την ανατομία διορθώνεις και αυτήν τη δυσλειτουργία. Υπάρχει η κολποπηξία, η οποία μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά. Οι μικρές τρυπούλες στην κοιλιά βάζουμε τη κάμερα, οι λαβίδες, φέρνουμε τον κόλπο πάνω και το στερώνουμε στο ιερό οστόνι στους μύες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τώρα, οι οποίοι παραπάνω προσφέρονται όλοι οι τρόποι θεραπείας χειρουργικής αντιμετώπισης της ακράτειας. Υπάρχει θεραπεία. Ναι. Υπάρχει επιτακτική ακράτεια μετά. Η επιτακτική ακράτεια είναι η απότομη αίσθηση για τουαλέτα. Και μέχρι να πάει το άτομο στην τουαλέτα, χάνει ούρα. Μάλιστα. Αυτή η ακράτεια δεν διορθώνεται με χειρουργική επέμβαση. Τουλάχιστον δεν έχει χειρουργική επέμβαση που να διορθώσει 100% το πρόβλημα αυτό. Έχουν γίνει κατά καιρούς από πιο παλιά χρόνια, προηγούμενες δεκαετίες. Απονεύρωση της ουροδόχου κύστεως, αυξητική κυστεοπλαστική, διάφορες αυτές, αλλά δεν μπορώ να πω ότι σαν γιατροί ήμασταν ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα. Γίνονται σε κάποιες χώρες, σε πολύ προχωρημένες καταστάσεις. Υπάρχουν φάρμακα τώρα, τα αντιχολινεργικά, τα οποία χορηγούνται για σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής της επιτακτικής ακράτειας, όπως ονομάζεται. Ή το νεότερο δεδομένο είναι τη χρήση μπότοξ. Είναι η... Και εδώ απότοξ. Ναι, και εδώ απότοξ. Δεν ομορφαίνει η κύστη όμως. Δεν είναι μόνο οι φάτσες μου, δηλαδή είναι και... Ναι, διότι αυτό προκύπτει από μια... αποκτάει η ροδόχος και στη μια αυτονομία. Πολλά πράγματα κάνει το πότοξ, έτσι. Τα πάντα φαίνεται. Τα πάντα. Όπως βλέπω, όπως ακούω. Έτσι. Οπότε το πιο εύκολο πράγμα είναι. Όχι, είναι και θεραπευτικό εννοώ το πότοξ. Ναι, να έχεις μια κλινική συμπτωματολογία τυπική που να σου υποδεικνύει ένα δύο ακράτεια. Το θέμα είναι ότι εκεί που έχουμε μεικτού τύπου ακράτεια, δηλαδή που θα σου πει η γυναίκα, ξέρεις, χάνω και όταν βήχω καμιά φορά, αλλά πολλές φορές δεν προλαβαίνω. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια πολύ εξειδικευμένη εξέταση που ονομάζεται ουροδυναμικός έλεγχος. Τι είναι αυτό? Ουροδυναμικός έλεγχος. Γίνεται σύνδεση του ατόμου με ειδικά probes, τα λεγόμενα, το αν μπαίνει μέσα από την ουρήθρα. Χυμάδιο ασθενή. Όχι, αντιθέσει τη συμμετοχή του. Συμμετοχή του. Γίνεται ουροδυναμικός έλεγχος. Καταγράφεται. Πονάει αυτό? Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Να πούμε και αυτό, γιατί δεν πρέπει να ο πόνος δεν είναι τέτοιος που να είναι αποτρεπτικός να γίνει εξέταση. Σου κάνει ένα ειδικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σου καταγράφει τη λειτουργικότητα της ουροδόχου κύστεως, ξεχωριστά, τη λειτουργικότητα του σφιχτηριακού μηχανισμού που μας κάνει να είμαστε εγκρατείς ξεχωριστά, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ τους. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Οπότε έχεις τη διάγνωση ακαδημαϊκά και βλέπεις, έχω αυτά τα ίδια κράτειας, ποιον είναι το πιο ταλαιπωρητικό για την ασθενή μου. Πολλές φορές χορηγώντας ένα απλό χαπάκι να βελτιωθούν τα συμπτώματα κατά ποσοστό περισσότερο από 50-60%. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα και σε αυτό το μεγάλο το θέμα, τον προστάτη. Όντως είναι μεγάλο θέμα. Έχετε και εσείς κάτι που είναι πιο σοβαρό από εμάς, έτσι δεν είναι? Ο προστάτης. Ο προστάτης. Λοιπόν, τι είναι ο προστάτης, να πούμε του κόσμου και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον προστάτη. Ο προστάτης τρόποι είναι... εξέτασης και όλα αυτά. Ο προστάτης είναι... ανήκει στην ομάδα, στην οικογένεια των έσω γεννητικών οργάνων. Έτσι, είναι ένας αδένας κύκλικος, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς. Είχαμε και μια φωτογραφία εδώ στο σκηνοθέτη μας, τον παρακαλέσουμε να τη... μας τη δείξει, ναι. Να τη βάλει. Δεύτερη, το δεύτερο, η διαφάνεια. Ναι. Να. Αυτό. Ναι. Όπως βλέπω είναι η ροδόχος κύστη και ακριβώς από κάτω
Βλέπουμε μια σωλήνα κόκκινη που ξεκινάει από το νεροδόχο και στην καταλήγει προς το έξω. Ναι. Είναι η ουρήθρα. Ναι. Ο προστάτης είναι αυτός ο σφαιρικός αδένας που βρίσκεται κάτω από την νεροδόχο κίστη. Μάλιστα. Το πρώτο κομματάκι της ουρήθρας περνά μέσα από τον προστάτη και αυτό και ονομάζεται προστατική ουρήθρα. Mm-hmm. Προστάτης από πολύ νωρίς στην ηλικία του άντρα. Κάποια μελέτη που είχε γίνει κάποτε με αρκετές χιλιάδες περιστατικά είχε δείξει ότι όλες οι ιστολογικές διεργασίες των προστάτη αρχίζουν πολύ νωρίς. Από την ηλικία των 35 με 40 χρόνων. Όταν είσαι τόσο μικρός, Αρχίζουν, λέμε. Αρχίζουν, οπότε περνούν τουλάχιστον 2 δεκαετίες μέχρι εάν θα αναπτύξει κάποια νόσο και αν αυτή η νόσο θα είναι κλινικά εμφανής. Δηλαδή να απαιτεί ή να χρήζει ιατρική αντιμετώπιση. Οι δύο βασικές παθήσεις με τη συχνότερη εμφάνιση είναι η καλοήθηση υπερπλασία του προστάτη και ο καρκίνος του προστάτη. Γι' αυτό όταν θα έρθει ο άντρας στο ιατρείο για μια νευρολογική εξέταση αφού κλείσει τη ηλικία των 50, χρειάζονται τρία πολύ βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια επικοινωνία με τον άντρα, να δούμε αν υπάρχει οποιοδήποτε σύμπτωμα το οποίο τον ενοχλά. Άρα έχουμε το υποκειμενικό κομμάτι. Ναι. Μετά έχουμε αυτό το οποίο θα βρούμε εμείς στην κλινική εξέταση. Με τον υπέρηχο, μέτρηση του μεγέθους και με την δαχτυλική εξέταση που κάνουμε δια του ορθού, διότι γυτνιάζει με το ορθρόεντερο ο προστάτης. Οπότε με το δάχτυλο, ψηλαφώντας το έντερο, ναι. Και θέλουμε να είναι μαλακός. Ναι. Άρα έχουμε το αντικειμενικό το κομμάτι, αυτό το οποίο θα βρούμε εμείς. Και τρίτο, έχουμε το βιοχημικό το κομμάτι, το τι θα μας δείξει το χημείο. Αυτά τα τρία αποτελέσματα. Το PSA που λέμε. Το ειδικό προστατικό αντιγόνο. Αυτά τα τρία στοιχεία πρέπει στο τέλος της εξέτασης να συγκλίνουν σε ένα σημείο, ας πούμε. Πόσο πρέπει να είναι το PSA, γιατρέ μου? Όταν υπάρχει παρέκκληση ή απέκκληση ενός από των τριών στοιχείων, τότε ο ασθενής μας είτε θα ενταχθεί σε ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης, είτε θα χρειαστεί μια συμπληρωματική εξέταση για να επιβεβαιώσουμε ή να αποκλείσουμε την ύπαρξη κάποιας νόσου ή καρκίνου στον προστάτη ή της καλοήθους της υπερπλασίας του προστάτη. Συμπτώματα ο καρκίνος δεν προκαλεί. Ποτέ. Ναι. Τόσο αθόρυβος είναι. Πολύ σημαντικό. Γενικά οι δικοί μας οι καρκίνοι δεν προκαλούν συμπτώματα. Καθόλου. Αν θα σου δώσει σύμπτωμα καρκίνος της ουροδόχου κύστος, θα σου δώσει αίμα στα ώρα, αν θα σου δώσει, αν είσαι τόσο τυχερός. Καρκίνος του προστάτη ποτέ και για αρκετά χρόνια. Εφόσον είναι, όσον είναι εντοπισμένος νόσος μέσα στον προστάτη, δεν δίνει συμπτώματα. Συμπτώματα δίνει η υπερπλασία του προστάτη ή η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Η υπερπλασία είναι πάντα καλοήθης. Ποτέ ένας προστάτης μεγάλος δεν είναι κακός. Μπορούν όμως αυτά τα δύο θέματα, αυτές οι δύο παθήσεις, και ο καρκίνος του προστάτη και η καλοήθηση υπερπλασία να συνυπάρξουν. Είτε ταυτόχρονα είτε ετερόχρονα. Δηλαδή μπορούμε να παρακολουθούμε άντρα λόγω υπερπλασίας με χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και ξαφνικά να δούμε το PSA να ανεβαίνει. Πόσο πρέπει να είναι, έχετε αριθμό? Υπάρχει μια διεθνής αναφερόμενη τιμή. Είναι στο σημείο που απλώς δεν απαιτά διερεύνηση ο ασθενής μας. Μάλιστα. Ήταν το 4, τώρα έχει κατεβεί στο 3,5. Κάποιες χώρες έχουν το διατηρήσει στο 4. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οποιοδήποτε νούμερο κάτω από το 4 ή κάτω από το 3,5, πάντα με την προϋπόθεση ότι κλινικά ο προστάτης είναι μαλακός. Ναι, μάλιστα. Είπαμε, όταν υπάρχει απέκκληση ενός από των τρίων σημείων, τότε ο ασθενής μας είναι υποψήφιος για παραπάνω διερεύνηση. Μπορεί να έχουμε ένα PSA χαμηλό, 0,5, 1,2, 2, κάτι, και δαχτυλικώς να έχουμε νεύρημα. Έτσι. Οπωσδήποτε. Διότι πολλές φορές όταν πάνε να κάνουν το PSA τους, λένε έχω κάνει PSA, δεν είναι ανάγκη να πάω, ας πούμε, στο γιατρό. Γιατί το βρίσκουν, ας πούμε, ότι είναι το μόνο που μπορεί να είναι εντάξει, ας πούμε. Εντάξει, ενώ καλύτερα να είναι. Έχουμε κάνει χρόνια προσπάθεια να περάσουμε ένα μήνυμα διαφορετικό. Δυστυχώς δεν τα έχουμε καταφέρει. Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που ακόμα ακολουθούν αυτή την πορεία. Και αυτό είναι κρίμα, ξέρεις γιατί? Διότι όσον αφορά το θέμα με το προστάτη, εξού και η ρομποτική που κατά κόρον τώρα χρησιμοποιείται από όλες τις ειδικότητες, είχε δημιουργηθεί για αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Αν είναι δυνατόν. Ο καρκίνος του προστάτη ήταν η αιτία αντιμετώπισης, διότι τι προκαλεί
Θα συζητήσουμε πιο μετά. Μα δεν γίνεται, δυστυχώς έχουμε λίγη ώρα για τρέμου. Το χειρουργείο του καρκίνου του προστάτη προκαλεί μια πολύ σημαντική επιπλοκή, είναι η διαταραχή, είναι η επίπτωση, αν θέλει, στον άντρα, στην δική τη λειτουργία. Οπότε πρέπει η ιατρική να σκεφτεί έναν τρόπο ώστε να είναι μεν ογκολογικά σωστό, σωστή η διαδικασία, αλλά να προφυλάσσει και τον άντρα από τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, ας πούμε. Anyway, ακόμα και μετά από αυτόν, έχουμε άντρες τους οποίους τους χάνουμε, έρχονται σε προχωρημένα στάδια. Όταν το PSA είναι αρκετά ψηλό, και σίγουρα όταν μιλούμε για ψηλό PSA και διαγνωστεί ότι είναι καρκίνος στον προστάτη, σίγουρα δεν μιλούμε για μια εντοπισμένη νόσο. Μιλούμε για μια νόσο ήδη με περιοχική λεφαδενοπάθεια, μεταστάσεις λεφαδένες ή δημοστικές μεταστάσεις. Και αυτό είναι λυπηρό. Ορισμένοι λες είναι, έχω κάνει την επέμβαση και ήταν καλοήθης. Υπάρχει καλοήθης και κακοήθης εδώ. Είναι αυτό που λέμε. Ο καρκίνος του προστάτη και η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Δύο τελείως ξεχωριστές παθήσεις. Η κάθε μια θέλει τη δική της θεραπευτική προσέγγιση και τη δική της παρακολούθηση. Ποιες είναι οι ηλικίες που κάνετε σε επέμβαση, γιατρέ, εσείς που είσαστε χειρούργος? Περισσότερο δηλαδή. Ποιες είναι οι περισσότερο ηλικίες, σαν ηλικίες? Μεταξύ 60 και 65. Α, 60 και 65. 60 και 65. Σίγουρα με τις δυνατότητες τις φαρμακευτικές που έχουμε σήμερα, δεν θα βιαστούμε να χειρουργήσουμε έναν άντρα νεαρό. Εκτός εάν έχει ενδείξεις. Ο καρκίνος του προστάτη σε άντρες νεαρούς είναι ένδειξη για χειρουργείο, για την λεγόμενη ριζική προστατεκτομή. Άλλο κεφάλαιο. Για την υπερπλασία όμως, που θεωρείται παλαιότερα ότι ήταν νόσος τρίτης ηλικίας κτλ. Εγώ, ο πιο νεαρός μου ασθενής που έχω χειρουργήσει 48 χρονών, με έναν προστάτη είναι 120 γραμμάρια, το φυσιολογικό βάρος του προστάτη είναι 20 με 30 γραμμάρια. Πόσο ήταν? 120. Κατά κράτη συνούρων, ακράτεια, λόγω υπερπλήρωσης, προσπάθεια. Είχαμε εξασθενήσει όλα τα πιθανά συντηρητικά μέσα και τελικά είναι μια χαρά. Ενώ καταλήξαμε παρόλο των νεαρών της ηλικίας του, δεν ήθελε ο ίδιος να το δεχτεί. Μπράβο. Είμαι 48, στη διαλυγία μαζί, μου. Μαζί, εντάξει, το καλό είναι ότι και οι φαρμακευτικές αγωγές αλλά και τα χειρουργία της υπερπλασίας δεν προκαλούν, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, πολύ χαμηλό το ποσοστό που μπορεί να προκαλούσουν κάποια επιπλοκή. Το μόνο που έχουν είναι ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό να μην έχει εξυπερμάτιση ο άντρας μετά. Γιατρέ μου, είσαστε λαλίστατος. Θαυμάσια μας τα έχετε πει. Να έρθω και με την επόμενη φορά. Θέλω να δώσετε έτσι ένα μήνυμα τους τηλεθεατές μας. Τι θέλετε να πείτε? Το τελευταίο μήνυμα, γιατί τελειώνουμε. Σίγουρα ο προληπτικός έλεγχος είναι πάντα καλύτερος από την προσπάθεια θεραπείας κάποιας καταστάσης. Εμείς δυστυχώς είμαστε μια άτυχη ειδικότητα που δεν μπορούμε να κάνουμε πρωτογενή πρόληψη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να αποτρέψουμε την εμφάνιση κάποιας νόσου. Όμως η δευτερογενής πρόληψη, δηλαδή η έγκαιρη διάγνωση κάποιας νόσου εν τη γενέση της, είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει και την απαλλαγή του ατόμου από την νόσο του. Άρα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες για το πληθυσμιακό μας έλεγχο, κάθε χρόνο στον ουρολόγο μας, για να χρειαστεί πιο συχνά. Γιατρέ Δημήτρη Κωστή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Εγώ ευχαριστώ και να ευχηθώ ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή στο Capital και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια και χαρά. Ο Θεός μαζί σας. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή στηρίζει το Nurofen Cold and Flu και η εταιρεία Life Pharma, μέλος του ομίλου MSJ. Κανείς στο γραφείο δεν έδινε σημασία στο φάνη, ώσπου μία μέρα αρρώστησε. Τότε όλοι άρχισαν να τον αναζητούν.
Ευτυχώς όμως ο Φάνης παίρνει το Nurofen Golden Flu που ανακουφίζει από τα συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρήπης έως 8 ώρες. Έτσι ο Φάνης επέστρεψε δρυμύτερος. Γρήγορη ανακούφιση για 8 ώρες. Nurofen Golden Flu με τη δύναμη της ιπουπροφένης.